Εδώ είναι ο εκπρόσωπο τύπου του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσιόδρα. Καλημέρα, κύριε Τσιόδρα. Καλή σα μέρα. Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια και καλό δρόμο. Καλό δρόμο και ε, δυνατό. Ε, 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 έχουμε είναι, 100... Είναι, κατώ... ε? Το, ε. Με, είναι τιμή για τον. Ε, ε, το ότι ο Πρωθυπουργό επέλεξε να δώσω τη μάχη μέσα από το Ευρωψηφοδέλτιο. Μπράβο. Και θα προσπαθήσω αυτήν την ε, Σωστό. τιμή Σωστό. να. Ε, την εκπληρώσω δίνοντα έναν αγώνα όλου αυτού του μήνε, με μέχρι τι ευρωεκλογέ, προβάλλοντα τι θέσει τη Νέα Δημοκρατία, ζητώντα από του πολίτε να στείλουν εκπροσώπου οι οποίοι θα υπερασπίσουν τα συμφέροντα τη χώρα εκεί και όχι θα καταγγέλουν τη χώρα, κάνοντα αντιπολίτευση στην κυβέρνηση όπω γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, η σημερινή μέρα είναι μέρα 100%. Πέραν των άλλων γεγονότων, έχουμε την τέταρτη αύξηση. Η τρίτη ή τέταρτη αύξηση κατώτατου μισθού. Φαίνεται ότι, ή μάλλον δεν φαίνεται, το μάθαμε, το ξέρω και εγώ, η εισήγηση του Υπουργείου Εργασία είναι 830. Άρα η σταθερή θέση να αυξάνεται το μισθό συνεχώ είναι δεδομένη πλέον, έτσι. Ο Πρωθυπουργό έχει πει ότι στο τέλο τη τετραετία θα είναι 950 ο κατώτατο και 1.500 ο μέσο μισθό. Γίνεται λοιπόν τώρα το πρώτο βήμα να θυμίσουμε ότι το 2019 ο κατώτατο ήταν 650. Έφτασε 780, 20% πάνω, τώρα θα είναι πάνω από τα 800. Τον, ε, το ρεπορτάζ έχεις ε, πολύ καλό, ο Πρωθυπουργό έχει πει πάνω ε, από 800 και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Βεβαίω, όλα αυτά συναρτώνται με την καλή πορεία που έχει η οικονομία. Ότι ο κατώτατο μισθό δεν βγαίνει από τα κρατικά ταμεία, βγαίνει από τα ταμεία των επιχειρήσεων. Άρα, οι επιχειρήσει πρέπει να έχουν χρήματα να μπορούν να πληρώνουν. Και αυτό έχει να κάνει με το ευρύτερο περιβάλλον, το οικονομικό το οποίο δημιουργεί η κυβέρνηση, προκειμένου να μπορεί η επιχειρηματικότητα να ανθεί, να μπορούν οι επιχειρήσει να προχωρούν και να μην βάζουν λουκέτο, όπω γινόταν προηγούμενα χρόνια. Να μπορούν λοιπόν να ανθούν, να μπορούν να αυξάνουν του μισθού των εργαζομένων, γιατί όλο αυτό, ξέρετε, δεν πρέπει να είναι ένα μέρισμα το οποίο πηγαίνει στην τσέπη κάποιον και οι εργαζόμενοι μένουν με χαμηλού μισθού, αλλά πρέπει σε αυτή την ανάπτυξη να έχουν μέρος όλοι. Και πλέον το μεγάλο στίχημα είναι ο Ευρωπαϊκό Στρατό. Το μεγάλο στίχημα είναι η στήριξη των αγροτών με την νέα ΚΑΠ και η ενδυνάμωση τη οικονομία μέσα από κοινοτικέ επιδοτήσει. Αυτό είναι το τρίπτυχο των εκλογών. Δηλαδή, ε, τα εκεί πάει το κυβερνητικό σχέδιο, αυτό θα είναι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη εκλογών στις ε, εκλογές κρίνεται το με ποιο τρόπο θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, αυτά που είπατε είναι πράγματι τα πιο, από τα πιο σημαντικά α, στοιχήματα. Δηλαδή το ζήτημα της ασφάλειας. Είδαμε την επίθεση στη Μόσχα. Έχουμε δει παλιότερα επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην, ε, στο Παρίσι, σε άλλες, ε, ε, σε άλλες πόλεις. Βλέπουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας συζητείτε το ζήτημα τη κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη πρότεινε την δημιουργία ενό ευρωομολόγου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αμυντικέ ανάγκε Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προφανώ θα ωφελήσει και την Ελλάδα. Και νομίζω ότι παρότι είναι σε αρχικά βήματα η κουβέντα, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο πολύ μεγάλη συζήτηση στη συνέχεια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι okay. σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκινάει κάτι, όπω το Ταμείο Ανάκαμψη, θέλει ένα mm χρόνο -hmm. να οριμάσει προκειμένου να γίνει. Αλλά είναι κάτι το οποίο συμφέρει σημαντικά τη χώρα μα. Ο Πρωθυπουργό έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να το παλέψουμε. Έχουμε πολύ <coughs> μεγάλε προκλήσει στη γειτονιά μα. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Υποσαχάρη, Αφρική. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε συνέχεια. Στην Αμερικάνικη αμυντική ομπρέλα, πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει στρατηγική τη αυτονομία. Από εκεί πέρα έχουμε την κοινή αγροτική πολιτική, πολύ σωστά τα είπε. Εκεί χρειάζεται αναθεώρηση. Έχει γίνει η πρώτη κουβέντα. Το ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί στη συνέχεια στο Ευρωκοινοβούλιο θα παίξει σημαντικό ρόλο και για το προ τα πού θα κινηθεί η κοινή αγροτική πολιτική. Και εδώ πρέπει να καταλάβουν οι πολίτε ότι το πώ θα εκπροσωπηθεί η χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρώπη έχει σημαντικό ρόλο και στην καθημερινότητά τους, γιατί πολλές από τις αποφάσεις λαμβάνονται εκεί, είπαμε μία που είναι η κοινή αγροτική πολιτική, επίσης σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής πάρα πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά να κουβεντιαστούν το επόμενο διάστημα στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν μία ατζέντα, να το πω έτσι, που μακάρι η κουβέντα πηγαίνοντας προς ευρωεκλογές να επικεντρωθεί σε αυτά ώστε κάθε κόμμα να του και να μην βλέπουμε πηγαίνοντας προς ευρωεκλογέ κάποιοι να κάνουν καμπάνια με ζητήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είστε απόλυτα σαφείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. θερμά.